Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, αλλάζοντας τώρα θέμα και κλίμα. Από σήμερα ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα επιταγής εισόδου νέων ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. Θα μας δώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο υπεύθυνος του Παπαλαζάριου και εκ του Δήμου Καστοριάς, ο κ. Παναγιώτης Μέλιος, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας. Είναι ένα θέμα, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, το βλέπετε και καθημερινά κιόλας. Κάθε φορά που προκυρήσετε ένα πρόγραμμα που αφορά αρκετό κόσμο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα βεβαίως. Ναι, πράγματι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πρόγραμμα αυτό το οποίο βέβαια απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα ανέργων, σε νέους έως 29 ετών, για να είμαστε και λίγο πιο ακριβείς, σε εκείνους που έχουν γεννηθεί μετά την 1η-1η του 1983. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν μία ενδεχομένως πρώτη επαγγελματική εμπειρία, να έχουν κατά συνέπεια μία διέξοδο στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν για 5 μήνες σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό το τονίζω και το υπογραμμίζω. Δεν μιλάμε πλέον για απασχόληση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε δήμους κτλ, αλλά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Και να τονίσουμε βεβαίως για ακόμη μια φορά, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ότι οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται στο ελάχιστο. Ναι, έχετε δίκιο. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα συνεργαστούν στο πρόγραμμα αυτό και κατά συνέπεια θα απασχολήσουν για 5 μήνες κάποιους από τους ανέργους ωφελούμενους του προγράμματος, δεν επιβαρύνονται οικονομικά, ούτε έχουν κάποιες υποχρεώσεις ασφαλιστικού χαρακτήρα, ούτε έχουν κάποια δέσμευση σε σχέση με την περαιτέρω απασχόληση των ανέργων, αντίθετα, των απασχολούμενων στην προκειμένη περίπτωση, αντίθετα, θα υπάρχει κίνητρο στις επιχειρήσεις οι οποίες θα θελήσουν να απασχολήσουν και μετά το πεντάμινο τους νέους. Ένα πρόγραμμα θα υπάρχει στην ουσία του ΟΑΕΔ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι διάρκειας ενός έτους και θα καλύπτονται οι μη μισθοδοτικές δαπάνες, δηλαδή ουσιαστικά οι εισφορές προς το ΙΚΑ. Η μόνη δέσμευση που έχει η επιχείρηση είναι κατά τη διάρκεια των 5 αυτών μηνών απασχόλησης των ανέργων να μην μειώσει το υφιστάμενο προσωπικό. Είναι νομίζω μια προϋπόθεση η οποία τίθεται ουσιαστικά στα περισσότερα προγράμματα. Ναι, και θεωρώ ότι είναι και λογικό, γιατί διαφορετικά θα είχαμε φαινόμενα δυσάρεστα, δηλαδή να απολυθούν κάποιοι άνθρωποι για να απασχοληθούν κάποιοι άλλοι. Δεν θα κερδίζαμε τίποτα απολύτως. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική υποχρέωση που έχει η επιχείρηση η οποία θα επιλέξει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από πλευράς ανέργου να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις. Βασική, ναι, να είναι έως 29 ετών και να είναι βεβαίως άνεργος, να έχει κάρτα ανεργίας. Ο χρόνος της κάρτας ανεργίας παίζει ρόλο. Προσέξτε να δείτε, στην ουσία έχουμε 2 ομάδες ανέργων. Εκείνοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΤΕΗ, δηλαδή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια επιλογής τους είναι συνολικά 5-6 διαφορετικά. Μπορούμε, αν θέλετε, σε γενικές γραμμές να τα αναφέρουμε. Ενδεικτικά, πάνω, ναι, ναι. Σε αυτούς το κριτήριο της των μηνών ανεργίας, της περίοδου ανεργίας, δεν προσμετράται, δεν έχει κάποια βαρύτητα. Στους πτυχιούχους ΑΕΤΕΗ. Ναι, επαναλαμβάνω, για αυτούς οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΤΕΗ. Αντίθετα, μοριοδοτείται ο βαθμός του πτυχίου, το έτος κατά το οποίο απέκτησαν τον τίτλο σπουδών, επίσης το αν έχουν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, το εισόδημα που δηλώθηκε το 2012, και η γνώση μιας ξένης γλώσσας, η πιστοποιημένη γνώση όμως μιας ξένης γλώσσας. Μάλιστα.
Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα κριτήρια, ο τρόπος με τον οποίο θα μοριοδοτηθούν. Μιλάμε πάντοτε για αυτούς οι οποίοι είναι φτυχιούχοι αίτεοι. Οι υπόλοιποι? Για αυτούς οι οποίοι είναι λυκείου, δηλαδή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ένα κριτήριο είναι η ηλικία, δηλαδή όσοι είναι έως 24 ετών έχουν περισσότερα μόρια από αυτούς που είναι από 24 ετών έως 29. Η περίοδος ανεργίας, εδώ έχουμε αυτό το κριτήριο και στην ουσία μιλάμε για εκείνους οι οποίοι είναι έως 12 μήνες άνεργοι, ναι, και εκείνοι που είναι πάνω από 12 μήνες άνεργοι. Και τέλος το κριτήριο του εισοδήματος που δηλώθηκε το 2012 και αποκτήθηκε το 2011. Mm-hmm. Μέχρι πότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις? Οι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 20 Μαΐου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να κάνουν αίτηση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στο ΚΕΚ του Δήμου Καστοριάς, της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ναι, εκδηλώνοντας την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στο πρόγραμμα αυτό, προσδιορίζοντας τις ειδικότητες τις οποίες θα ήθελαν να απασχολήσουν τέλος πάντων στην επιχείρησή τους, ώστε να είναι έτσι εφικτή στη συνέχεια η σύζευξη μεταξύ των θέσεων αυτών με τους ανέργους οι οποίοι θα επιλεχθούν από το πρόγραμμα. Μέχρι τις 20 Μαΐου λοιπόν οι άνεργοι, για τις επιχειρήσεις υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία? Δεν υπάρχει ουσιαστικά μια καταληκτική ημερομηνία. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε όμως συγκεντρώσει τα αιτήματά τους την στιγμή που θα έχουμε και τα αποτελέσματα της μοριοδότησης. Σωστά. Άρα δηλαδή κάπου στις, φαντάζομαι, στις αρχές Ιουνίου. Για πόσους ανέργους μιλάμε, για πόσες θέσεις? Κοιτάξτε τώρα, το πρόγραμμα έτσι όπως έχει, σύμφωνα με την προκήρυξή του, αναφέρει ότι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα δοθούν περίπου 1.070 κουπόνια, mm-hmm, επιταγές εισόδου δηλαδή στην αγορά εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός αφορά το σύνολο της περιφέρειας. Και τους τέσσερις νομούς. Και τους τέσσερις νομούς. Άρα θα μπορούσε κανείς να κάνει μόνο υποθέσεις για το πόσα άτομα θα υποφεληθούν στον νομό Καστοριά. Έχει συγκεκριμενοποιηθεί δηλαδή μόνο ο αριθμός αναπεριφέρεια, όχι ανανομό. Σωστό, σωστό, γιατί δεν θα γίνει, δεν θα υπάρξει τελικά κατανομή ανανομό, αλλά αναπεριφέρεια. Γι' αυτό και είπα ότι είναι λιγάκι δύσκολο να το προσδιορίσουμε, mm-hmm, με ακρίβεια, παρά μόνο να κάνουμε υπολογισμούς που βασίζονται στην στατιστική ή τέλος πάντων προβλέψεις. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι ενδεχομένως ένας αριθμός κοντά στα 200 άτομα να αφορά τον νομό Καστοριάς, αλλά επαναλαμβάνω δεν προκύπτει. Με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Ναι. Μάλιστα, 200 περίπου θέσεις. Σήμερα τώρα, πρώτη ημέρα υποβολής των αιτήσεων, να ρωτήσω πόσα άτομα ήρθανε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία εδώ και αρκετές μέρες να συλλέγουμε τις αιτήσεις, ώστε να ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σήμερα. Mm-hmm. Και θα συνεχίζεται βέβαια αυτή η διαδικασία έως τις 20 Μαΐου. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των ενδιαφερομένων, των υποψηφίων, είναι πολύ μεγάλος. Ήδη μιλάμε για περισσότερες από 400 αιτήσεις. Περισσότερες από 400 αιτήσεις μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά, ναι, σήμερα είναι η επίσημη έναρξη, υπήρχε έναρξη όμως και η δυνατότητα και τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε την απαραίτητη έρευνα για να δούμε κυρίως σε ποιες ειδικότητες θα θέλαν να εργαστούν ή θα μπορούσαν να εργαστούν οι άνεργοι, mm-hmm, γιατί αυτό μόνο θα μας επέτρεπε να αναζητήσουμε και τις κατάλληλες επιχειρήσεις στο νομό. Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να γίνει και τις επόμενες ημέρες βεβαίως. Δυστυχώς οι θέσεις που θα δοθούν εδώ στην περιοχή μας δεν θα είναι και πάρα πολλές, γιατί αν είναι όντως 200, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, σε σχέση όπως βλέπουμε και με τις ανάγκες που υπάρχουν, είναι εξαιρετικά λίγες, δυστυχώς. Ναι, σε σχέση, έχετε δίκιο, σε σχέση με τον αριθμό των ανέργων σε αυτήν την ηλικία, γιατί ξέρετε τα ποσοστά
ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες ως 25 ή και ως 30 ετών είναι αρκετά υψηλά. Με μια έρευνα που είχαμε κάνει πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο είχαμε διαπιστώσει ότι οι άνεργοι σε αυτές τις ηλικίες είναι περίπου 1.000, ίσως και περισσότεροι από 1.000, εγγεγραμμένοι στον ΟΕΠ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικός ο αριθμός, σημαντικό το ποσοστό. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως ένα είδος stage, έτσι δεν είναι, απλά που αφορά τις ιδιωτικές πλέον επιχειρήσεις και όχι τις δημόσιες. Σωστά, είναι μια περίοδος απασχόλησης 5 μηνών, μάλιστα να διευκρινίσουμε ότι είναι στην ουσία μερική απασχόληση. 4 ώρες, ναι. Ναι. Και θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ο stage. Πάντως στην ουσία εγώ θα ήθελα να τονιστεί αυτό, ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ουσιαστικά να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να δουν κατά πόσο τους ανοίγεται ευκαιρία να απασχοληθούν με έναν πιο σταθερό και μακροχρόνιο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Μέλιο, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος. Να θυμίσουμε απλώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, ναι, να θυμίσουμε στους επιχειρηματίες της περιοχής ότι η διαδικασία υποβολής των ετοιμάτων τους είναι ανοιχτή, συνεχίζεται. Εμείς ήδη έχουμε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και θέσεων που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις αυτές. Mm-hmm. Καλό βέβαια είναι σε κάθε περίπτωση αυτός ο αριθμός να διευρυνθεί, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και όλες τις ανάγκες που θα υπάρξουν σε σχέση με τις ειδικότητες. Τώρα, οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν περισσότερους από έναν εργαζόμενο και αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν ήδη αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Σωστό. Δηλαδή, στην ουσία κάθε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει ή να απασχολήσει, για την ακρίβεια, έναν αριθμό που είναι ίσως με το 30% του υφιστάμενου προσωπικού. Mm-hmm. Τώρα, αν με ρωτήσετε για μια επιχείρηση η οποία δεν έχει προσωπικό, είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος ή έχει 1-2 άτομα προσωπικό, αυτή η επιχείρηση δικαιούται να πάρει 1 άτομο. Μπορεί να πάρει πάντως και κάποιος ο οποίος δεν έχει εργαζόμενο, μπορεί ναι, να πάρει. Ναι. Μάλιστα. Μπορεί να πάρει 1 άτομο. Αν μια επιχείρηση απασχολεί 10 άτομα, μπορεί να απασχολήσει 3 άτομα. Κάτι τελευταίο, τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε τους ανέργους, αλλά δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό των επιχειρήσεων, πώς θα καλυφθούν οι θέσεις αυτές? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα τελικά. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εγκαίρως όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις επιχειρήσεις, όμως από ένα σημείο και μετά θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική διαδικασία, όπου θα είμαστε εμείς που θα βγούμε προς τις επιχειρήσεις για να ζητήσουμε τη συνεργασία τους. Άρα θέλω να πιστεύω ότι την περίοδο που θα μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα θα έχουμε τον κατάλληλο αριθμό θέσεων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πάντως πρόβλεψη για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο σε καμία περίπτωση κανένας μας βεβαίως δεν εύχεται? Όπως λέτε και εσείς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι επιχειρήσεις θα βρεθούν, γιατί κερδίζουν ουσιαστικά, κερδίζουν ένα εργαζόμενο χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε επιβάρυνση. Απλά να είμαστε σίγουροι ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, όσο ελάχιστες και είναι οι πιθανότητες, ότι υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που κάθε άνεργος λάβει την επιταγή εισόδου, το έγγραφο εκείνο το οποίο ουσιαστικά ορίζει ότι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, ναι, θα έχει περιθώριο 6 μήνες να την ενεργοποιήσει, να τη χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Άρα θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι ακόμα και αν κάνουμε μια υπόθεση ότι υπάρχει μια σχετική δυσκολία, υπάρχει και ο κατάλληλος χρόνος για να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει περιθώριο 6 μηνών, ναι, για να βρεθεί η επιχείρηση, σε περίπτωση βεβαίως που δεν βρεθεί εγκαίρως. Πότε ενδέχεται, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση χρονικά, πότε ίσως θα πάνε οι πρώτοι άνεργοι τουλάχιστον να δουλέψουν στις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι καθώς η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων τελειώνει στις 20 Μαΐου και αν δεν υπάρξει παράταση, κάποια παράταση,
θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει, γιατί έτσι ουσιαστικά το πρόγραμμα καθυστερεί περαιτέρω. Mm-hmm. Λογικά τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν, θα τα έχουμε σύντομα, γιατί όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά της μοριοδότησης. Mm-hmm. Άρα πιστεύω ότι αρχές Ιουνίου θα έχουμε τους πίνακες με αυτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί, άρα από εκεί και μετά αρχίζει η δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα διαδικασία εκείνη της σύζευξης, δηλαδή ο κατάλληλος άνεργος, οφελούμενος στην κατάλληλη επιχείρηση, να συνδεθεί με την κατάλληλη επιχείρηση για να ξεκινήσει πλέον η υλοποίηση του προγράμματος. Στα μέσα καλοκαιριού δηλαδή, να υποθέσουμε. Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε. Οτιδήποτε άλλο βεβαίως προκύπτει σε επίπεδο προγραμμάτων, εδώ είμαστε, θα έχουμε συχνή επικοινωνία. Καλό βράδυ, να ευχηθούμε, κύριε Μέλιο. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον υπεύθυνο του Παπαλαζάριου και εκ του Δήμου Καστοριάς, ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Σήμερα πρώτη επίσημη ουσιαστικά ημέρα υποβολής των αιτήσεων. Περισσότεροι από 400 άνεργοι πήγαν και υπέβαλαν τις αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως πώς ακριβώς εξελίξονται τα πράγματα και εδώ στην περιοχή μας. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, θεατρικά σεμινάρια πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες στην Καστοριά το Διεθνές Θεατρικό Εργαστήρι με τον τίτλο Smile Art. Συμμετέχουν τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία, ενώ λεπτομέρειες θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε η Αντιδήμαρχος Καστοριάς, η κυρία Ειρήνη Γεωργοσοπούλου Μισκία και η υπεύθυνη της του συγκεκριμένου Διεθνούς Θεατρικού Εργαστήριου. Καλλιτέχνες από Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία λαμβάνουν μέρος στο Διεθνές Θεατρικό Εργαστήρι Clown Smile Art, που αυτές τις μέρες πραγματοποιείται στην Καστοριά. Στην δράση αυτής της θεατρικής δημιουργίας συμμετέχουν και άτομα από την Καστοριά που είχαν πάρει μέρος στο Φεστιβάλ Αλεξιάδα. Όπως βλέπετε, περιβαλλόμαστε από καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στο εργαστήριο Smile Art. Ο Δήμος Καστοριάς σε συνεργασία με την Art On θα πραγματοποιήσει Διεθνές Θεατρικό Εργαστήριο. Τα παιδιά προέρχονται από την Ιταλία, θα παραμείνουν εδώ 10 μέρες, θα συμμετάσχουν και πολίτες της πόλης της Καστοριάς σε αυτή την δράση θεατρικής δημιουργίας. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει την επικοινωνία των νέων μέσα στην Ευρώπη. Perché ci sembrava che parlare dell'Europa, della mobilità giovanile era importante tra Grecia, Germania, due paesi molto diversi e l'Italia, che eravamo noi. Poteva essere interessante per costruire uno spettacolo di satira comico. Γιατί η σκέψη ήταν ότι να μπλέξουν την Ελλάδα με τη Γερμανία, δύο αρκετά διαφορετικά κράτη, και η Ιταλία που είναι ένα κομμάτι του τριγώνου, θα ήταν ενδιαφέρον για να μιλήσουμε για την δημιουργικότητα των νέων και η παραγωγή τελική να είναι ένα κωμικό, μια κωμική παράσταση. Σε αυτά τα θεατρικά σεμινάρια λαμβάνουν μέρος και οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Δήμο και με τα εγκεκριμένα προγράμματα που κάνουν τα σχολεία και αφορούν τον πολιτισμό, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μας για ένα ή ίσως και θα δούμε 2-3 σχολεία τα οποία άπτονται του ζητήματος της θεατρικής παιδείας και της ιστορίας της Βυζαντινής, να παρουσιάσουμε αυτό το εργαστήριο και να συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτό το εργαστήριο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία το να είναι κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι αμυστοί, οφείλουμε να το ενημερώσουμε, οι οποίοι θα μπουν μέσα στα σχολεία, με κάποια τμήματα που υλοποιούν προγράμματα του Υπουργείου, θα μπορέσουν να βάλουν ένα ακόμη λιθαράκι ώστε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο οποίος θα είναι έθριος για αύριο Τρίτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας στο δελτίο μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε. Καλό βράδυ να σας ευχηθούμε και καλή εβδομάδα βεβαίως.